Το Γυναικείο Φιλανθρωπικό Σωματείο Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του Δήμου Σερών με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση της κοινής γνώμης για την αντιμετώπιση και την πρόληψη του καρκίνου του μαστού προσκαλεί ανασφάλιστες γυναίκες να συμμετέχουν στη δράση που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο για δωρεάν πλήρη μαστολογικό έλεγχο. Οι ανασφάλιστες γυναίκες δικαιούχοι της δράσης θα υποβληθούν σε διαγνωστικό έλεγχο από εξειδικευμένους γιατρούς συνεργαζόμενους με το Γυναικείο Φιλανθρωπικό Σωματείο Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης, ενώ μέσα στο μήνα Οκτώβριο θα ενημερωθούν για τη διενέργεια των δωρεάν μαστογραφιών και υπερηχογραφημάτων, τα οποία θα πραγματοποιηθούν σε διαγνωστικό εργαστήριο της πόλης μας. Οι ενδιαφερόμενες ανασφάλιστες γυναίκες καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους τηλεφωνικά από τις 4 έως και τις 14 του μηνός, επικοινωνώντας με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Δήμου Σερών στο τηλέφωνο 23 213 500 400 κατά τις ώρες 9 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι, με απαραίτητη προϋπόθεση να γνωρίζουν το άμκα τους. Από την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου ο Δήμος Σερών θα δέχεται τηλεφωνικά κλήσεις στο 2321 350 040 από γυναίκες ανασφάλιστες, οι οποίες απλά θα δηλώνουν το άμκα τους και θα εγγράφονται στον κατάλογο, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να προσέλθουν αυτομάτως μέσα στον μήνα Οκτώβριο στο Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων, όπου θα γίνεται εκεί η ψηλάφιση μαστού από εξειδικευμένο γυναικολόγο, και στη συνέχεια με ένα κουπόνι που θα δίδει ο Δήμος θα μπορεί η γυναίκα αυτή ανασφάλιστη, το τονίζω, να πάει σε ιδιωτικό ακτινολογικό εργαστήριο της πόλης μας και να κάνει δωρεάν το υπερηχογράφημα και τη μαστογραφία της. Αυτό το πρόγραμμα το εφαρμόζουμε πιλωτικά για όλο το μήνα Οκτώβριο, γιατί στις 25 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη του καρκίνου του μαστού. Θα το εφαρμόσουμε πιλωτικά το πρόγραμμα όλο τον Οκτώβριο. Γι' αυτό τώρα ζητάμε να καταγραφούν αυτές οι γυναίκες από τις 4 Οκτωβρίου ως τις 14 Οκτωβρίου, τηλεφωνικά απλά, και να δηλώνουν το άμκα τους, οι γυναίκες που επιθυμούν να συμμετέχουν και να εξεταστούν δωρεάν με αυτό το πρόγραμμα. Και είναι η αρχή ουσιαστικά στη φαρέτρα πολλών προγραμμάτων που ήδη ξεκίνησαν να ενεργοποιούνται με το Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων. Στη δράση αυτή φυσικά θα συμμετέχει και η Νέα Ελπίδα της Θεσσαλονίκης. Θα ζητήσουμε ουσιαστικά δεδομένα και από την βάση δεδομένων των κέντρων κοινότητας για γυναίκες ανασφάλιστες, οι οποίες επιθυμούν να συμμετέχουν, και περιμένουμε επομένως να δηλωθούν όσες επιθυμούν δωρεάν το υπερηχογράφημα και τη μαστογραφία, το οποίο θα γίνεται άμεσα την επόμενη μέρα που θα λαμβάνουν το κουπόν. Την επόμενη μέρα, σε συνεργασία με το ιδιωτικό ακτινολογικό, θα μπορούν να προσέλθουν και να κάνουν αυτές τις εξετάσεις.